Συνέντευξη στον ΦΛΑΣ παραχώρησε την Τετάρτη 15 Νοεμβρίου ο υποψήφιος πρόεδρος του ΕΒΕ Κοζάνης, ο Νούφριος Γιγαντίδης, ο οποίος κατεβαίνει με το ψηφοδέλτιο της αγωνιστικής αντιμονοπωλιακής εισπύρωσης. Σε αυτό το σημείο θα παρακολουθήσουμε τα προτάγματα και τις θέσεις του συνδυασμού όπως μας τα παρουσίασε ο κύριος Γιγαντίδης. Όπως είπα, ο συνδυασμός μας λέγεται αγωνιστική αντιμονοπωλιακή εισπύρωση και από τον τίτλο μόνο του συνδυασμού μπορεί να βγουν αρκετά συμπεράσματα. Συμμετέχουμε στις εκλογές στο επιμελητήριο θέλοντας να προωθήσουμε την αντιμονοπωλιακή πάλη. Θέλοντας να συσπυρώσουμε τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες και να διαδώσουμε τη θέση μας για την ανάγκη νοτικής πάλης ενάντια στην πολιτική που αφανίζει τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες. Επίσης, συμμετέχουμε για να κάνουμε κριτική στο ρόλο που έπαιξαν όλα τα προηγούμενα χρόνια τα επιμελητήρια, που ούτε λίγο ούτε πολύ τι κάναν, ευθυγραμμίστηκαν με τις κατευθύνσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης, διαφήμισαν τα ευρωπαϊκά προγράμματα και προπαγάνδισαν τις αυταπάτες περί ανταγωνιστικότητας και επιχειρηματικότητας. Τώρα να πούμε ότι τα διέξοδα, δεν χρειάζεται να περιγράψουμε την κατάσταση, είναι γνωστή η κατάσταση που βιώνουν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί επαγγελματοβιοτέχνες. Τα διέξοδα και η δύσκολη κατάσταση που βιώνουν πάρα πολλοί από εμάς δεν είναι αποτέλεσμα κακής διαχείρισης ή λαθεμένων επιλογών. Είναι αποτέλεσμα της λειτουργίας του καπιταλισμού. Οι όποιες προσπάθειες γίναν μέχρι σήμερα για το ξεπέρασμα της κρίσης, για την ανάκαμψη της κερδοφορίας των επιχειρήσεων, δεν αφοράν οι προσπάθειες αυτές εμάς, τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματοβιοτέχνες, αλλά αφοράν μόνο τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Εδώ θα ήθελα να πω ότι ακούμε μας βαρδίζουν καθημερινά με τα πλεονάσματα που δημιουργήθηκαν, τα οποία να δούμε και πώς δημιουργήθηκαν. Δημιουργήθηκαν από τη φορολογία που μας βάζουν από το πρώτο ευρώ, από το τέλος επιτιδέματος, από τον έμφυα, από το τσάκισμα των παροχών σε υγεία, περίθαλψη, παιδεία και τόσα άλλα. Τα χρήματα αυτά, μήπως που πλεονάζουν, που περισσεύουν στον προϋπολογισμό, θα χρησιμοποιηθούν για να ενισχυθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι μικροί ΕΒΕ? Όχι. Τα χρήματα αυτά θα πάνε για ενίσχυση του μεγάλου κεφαλαίου και των μονοπωλιακών ομίλων. Τώρα, για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι, αν θέλετε, να σας πω δύο-τρία παραδείγματα για να δικαιολογήσω και αυτό που είπα για το ρόλο που παίξαν τα επιμελητήρια μέχρι σήμερα. Παλιότερα, ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος, ο κ. Κασιμάτης, τάχθηκε υπέρ της ενσωμάτωσης του 13ου και του 14ου μισθού στους μηνιαίους μισθούς. Αυτό ποιον θα ωφελήσει? Έναν αυτοαπασχολούμενο που δεν απασχολεί προσωπικό ή κάποιον άλλο που έχει ενδεχομένως ένα άτομο ή με μια υποαπασχόληση, δεν ξέρω πώς. Είναι καθαρά μέτρο που ωφελεί τις μεγάλες επιχειρήσεις και τους μονοπωλιακούς ομίλους. Ένα άλλο είναι ότι ο πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης, ο κύριος Μίχαλος τώρα πλέον, τάχθηκε υπέρ της κατάργησης του φόρου πολυτελείας και για τα αυτοκίνητα άνω του 1929 κυβικών και γενικά για το φόρο πολυτελείας. Μάλιστα το χαρακτήρισε αυτό ότι είναι έξω από κάθε λογική. Και αυτό τώρα είναι μέτρο υπέρ ποιου, υπέρ του αυτοαπασχολούμενου, του μικρού επαγγελματία. Είναι πάλι μέτρο των μεγάλων επιχειρήσεων, υπέρ των μεγάλων επιχειρήσεων και των μονοπωλίων. Πάλι η Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας ζητάει, αυτό το 2013, αλλά είναι μέτρο που είναι και αυτό σε όφελος των μεγάλων επιχειρήσεων. Γιατί ζητάει μεταξύ άλλων στους κλάδους της ενέργειας, των εξαγωγών, του τουρισμού, απαλλαγή της φορολογίας, 40% είναι η φορολογία στα καθαρά κέρδη, για επιχειρήσεις με τζίρο έως 2 εκατομμύρια ευρώ. Με πρόσχημα ότι τα χρήματα αυτά θα χρησιμοποιηθούν για αγορά τεχνολογικού και μηχανολογικού εξοπλισμού. Τώρα πάλι, ποιες επιχειρήσεις κάνουν 2 εκατομμύρια ευρώ τζίρο? Δεν είναι δική μου, ούτε ο κουρέας να πω, ούτε η καφετέρια, ούτε είναι πάλι επιχειρήσεις μεγάλες και πάλι το μέτρο αυτό είναι υπέρ αυτών. Να πούμε τώρα ότι αυτή η πολιτική η οποία τα δίνει όλα στα μονοπόλια δεν διορθώνεται, δεν μεριμετίζεται. Αυτή η πολιτική μόνο χρειάζεται αγώνας για να ανατραπεί. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Να πούμε τώρα μερικά πράγματα που προτείνουμε εμείς η αγωνιστική αντιμονοπωλιακή συσπήρωση και που πρέπει αυτά να τα παλέψουν, να συσπηρωθούν οι αυτοαπασχολούμενοι και οι επαγγελματοβιοτέχνες και να τα παλέψουν. Επαναφορά το αφορολόγητο για τους αυτοαπασχολούμενους. 20.000 ευρώ αφορολόγητο με προσάυξη 5.000 ευρώ για κάθε παιδί.
μείωση της φορολογίας για τους αυτοαπασχολούμενους με παράλληλη προοδευτική αύξηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις στο 45%. Κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για εισοδήματα μέχρι 20.000 ευρώ. Κατάργηση του ΕΜΦΙΑ και όλων των φόρων στην πρώτη κατοικία. Κατάργηση των έμεσων φόρων και του ΦΠΑ στα είδη διατροφής, στην εκπαίδευση, την υγεία και τα οικιακά τιμολόγια ενέργειας, ίδρυυσης και τηλεπικοινωνίας. Κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης για τα καύσιμα για τη θέρμανση. Μείωση κατά 50% των δημοτικών φόρων και τελών για τα κέρδη μέχρι 20.000 ευρώ και αύξηση για τις μεγάλες επιχειρήσεις. Τώρα και κάτι ακόμη που είναι πολύ σοβαρό, τα λογιστικά βιβλία να είναι η μοναδική πηγή προς διορισμού του εισοδήματος των αυτοαπασχολούμενων και όχι η κατάργηση κάθε αντικειμενικού ή αναδρομικού συστήματος φορολόγησης. Και να καταργηθεί, μάλλον, συγγνώμη, να καταργηθεί κάθε αντικειμενικό και αναδρομικό σύστημα φορολόγησης. Όλοι που είναι στο συνδυασμό μας, σας είπα και από την αρχή, είναι αγωνιστές, είμαστε άτομα που συσπηρωνόμαστε στην ΠΑΣΕΒΕ. Είναι γνωστοί γιατί αν θα πάτε σε όποιες δράσεις γίνονται με διεκδικήσεις στην πλατεία της Κοζάνης, σε συλλαλητήρια και παντού, συμμετέχουμε όλοι.